μετά την επανάσταση του ανόητου, η κυβέρνηση προωθεί την επανάσταση του αυτονόητου. Σε συγκεκριμένες λοιπόν συνθήκες, κοινωνικές και οικονομικές, και με το εγνωσμένο έλλειμμα στην εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στη λίμνη του πολιτιακού και πολιτικού σύστημα, η κυβέρνηση παίρνει ένα μέτρο το οποίο φιλοδοξεί να λύσει πάγια και διαρκή προβλήματα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής και ταυτόχρονα να ενισχύσει την εμπιστοσύνη ανάμεσα στους πολίτες και τους εκλεγμένους προσώπους. Πώς θα το κάνει αυτό? Με τη συγκεκριμένη πρόταση την οποία φέρνει σήμερα ενώπιόν σας. Δηλαδή, με το γεγονός ότι θα υποχρέουν τους βουλευτές και τις οικογένειές τους να χρησιμοποιούν μόνο το δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας. Πριν προχωρήσουμε παρακάτω, θα ήθελα να προβώ έναν σύντομο ορισμό του θέματος για να γνωρίζουμε όλοι σε τι ακριβώς πλαίσια θα κινηθεί ο αγώνας. Λέγοντας λοιπόν ότι θα τους υποχρεώσει, λέμε ότι θα φέρουμε έναν τυπικό νόμο, ο οποίος θα υποχρεώνει εξ νουνκ, δηλαδή από εδώ και στο εξής, τους βουλευτές και τις οικογένειές τους, όταν θα δίνουν υποψηφιότητα για να λάβουν το βουλευτικό αξίωμα, θα γνωρίζουν εκ προημίου ότι τα παιδιά τους θα πηγαίνουν σε δημόσια σχολεία και ότι αν ασθενήσουν οι ίδιοι οι οικογένειές τους, θα νοσηλευτούν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και φυσικά, επειδή δεν θέλουμε να είναι ένα μέτρο αυτό ανελαστικό, θεσπίζουμε και συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Δηλαδή, όταν υπάρχει ένα ζήτημα υγείας, το οποίο αποδεδειγμένα δεν μπορεί να λυθεί, συλλήφθηκε από το δημόσιο αρχικά και στη συνέχεια από το ιδιωτικό σύστημα υγείας, θα μπορεί φυσικά ο άνθρωπος να καταφύγει και στο εξωτερικό σε δεύτερο επίπεδο, αφού πρώτα θα έχει εξαντλήσει το ελληνικό, το εγχώριο σύστημα υγείας. Και στην περίπτωση που έχουμε ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, το οποίο δεν μπορούν οι ανάγκες του αυτές να καλυφθούν από το ελληνικό δημόσιο σύστημα παιδείας, τότε μπορούμε να περάσουμε στο ιδιωτικό σύστημα. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή, όπως προανέφερα και στον πρόλογο μου, έχουμε ένα εγνωσμένο πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με το. Ξεκίνησε μάλλον από το ζήτημα της οικονομικής κρίσης, το οποίο έφερε μια βαθύτατη κοινωνική κρίση και μια κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Υπάρχει ένα μείζον, και εδώ ξεκινώ το πρώτο μου επιχείρημα, ζήτημα εγκύτητας και ισότητας ανάμεσα στους βουλευτές και τους ανθρώπους οι οποίοι τους εξέλεξαν. Το ζήτημα ισότητας έχει να κάνει φυσικά με το ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η πλειονότητα του ελληνικού λαού να είναι ίση με τους βουλευτές. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα για τις μισθολογικές, τεράστιες μισθολογικές διαφορές, οι οποίες χωρίζουν έναν απλό πολίτη από έναν βουλευτή. Ο βουλευτής με την τεράστια βουλευτική αποζημίωση που παίρνει και φυσικά με τον βουλευτικό μισθό και όλες τις ατέλειες και τα προνόμια τα οποία απολαμβάνει, μπορεί να στείλει το παιδί του, έχει την επιλογή να στείλει το παιδί του σε ένα ιδιωτικό σχολείο και να νοσηλευτεί ο ίδιος στα μέλη της οικογένειάς του σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Ο πολίτης όμως δεν την έχει αυτή τη δυνατότητα. Και εκεί έρχεται και το ζήτημα εγκύτητας. Το πόσο δηλαδή ο βουλευτής, ο εκλεγμένος και επιμένος αυτό αντιπρόσωπος του πολίτη, μπορεί να καταλάβει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Τόσο σε επίπεδο υγείας, όσο και σε επίπεδο παιδείας. Αν μπορεί δηλαδή πραγματικά να ενσκύψει πάνω στα προβλήματά του, τα οποία έχει κληθεί για να λύσει, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τα ζει ο ίδιος στο πετσί του. Άρα λοιπόν αυτό το συγκεκριμένο μέτρο θα φέρει τον βουλευτή, τον απλό επιμένο σε αυτό εκπρόσωπο του λαού, να ζήσει τα ίδια προβλήματα. Να ζήσει το φακελάκι, να ζήσει την έλλειψη αξιωματικού τομογράφου που έζησε πριν από λίγο καιρό ο κ. Ροβέρτος επισκεπτόμενος ένα δημόσιο νοσοκομείο. Έτσι βρέθηκε αξιωματικός τομογράφος στο νοσοκομείο της Λαμίας. Διαφορετικά, αμφιβάλλω πολύ αν τα υπήρχε ακόμα. Ένα λεπτό. Δεν μπορεί η κυρία Διαμαντοπούλου να νιώσει πώς είναι το να λύνει το βιβλίο από το σχολικό, από το μάθημα του παιδιού, όταν τα παιδιά της τα στέλνει σε ιδιωτικό σχολείο. Και δεν μπορούμε φυσικά να νιώσουμε σε καμία περίπτωση ότι τα μέτρα που φέρνουν είναι σωστά και δίκαια, όταν δεν τα νιώθουν και οι ίδιοι, γιατί ακριβώς εκφέρουν από αυτά. Παρακαλώ. Αν θέλετε να διαβιώσετε και εκπαίδευση και υγεία, γιατί τους περνάτε όλες μια βόλτα και από όλα τα νοσοκομεία και από όλα τα σχολεία και να δούμε πραγματικά πώς είναι η συνθήκη. Εποχούμενος από δημοσιογράφους, δεν μπορεί να καταλάβει πώς θα γίνουν και πώς θα λυθούν τα προβλήματα και ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Και σας θυμίζω ότι όταν μπαίνουν οι δημοσιογράφοι με τη συνοδεία του Υπουργού ή του Βουλευτή μαζί, τότε εξαφανίζονται τα φακελάκια, φεύγουν τα ράτσα, τότε οι δάσκαλοι είναι όλοι τέλεια καταρτισμένοι και η παιδεία πνέει σε πελάγια ευτυχίας. Πάμε τώρα παρακάτω. Έχουμε λοιπόν στο δεύτερο επίπεδο την παραδειγματική λειτουργία του βουλευτή. Ο βουλευτής πρέπει να είναι εκεί, στήριγμα πραγματικό, κάτω βουλευτή, στήριγμα πραγματικό του απλού πολίτη. Και με το παράδειγμά του και πραγματικά με το γεγονός ότι βρίσκεται στα ίδια δεινά, υποφέρει τα ίδια πράγματα, θα περιμένει και αυτό στη σειρά του, θα περάσει και αυτό από το ράντζο αν χρειαστεί, θα νιώσει πραγματικά ο πολίτης ότι βρίσκεται δίπλα του. Όχι. Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό, γιατί προχωρώ στο επόμενο επιχείρημά μου. Θα φέρει μια γενικότερη βελτίωση του συστήματος υγείας. Γιατί τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, μια και ο γιατρός δεν θα δει ποτέ τον βουλευτή ή ακόμα χειρότερα τον υπουργό του απέναντί του, μια και η δασκάλα δεν τα έχει ποτέ κάτω στα.
εξατρανία, το παιδί της κυρίας Διαμαντοπούλου, το παιδί του κυρίου Λοβέρου, δεν ασχοληθήκε ιδιαίτερα με το ζήτημα. Αν όμως πραγματικά και στην πράξη έχει όλους αυτούς τους ανθρώπους κοντά του, δίπλα του, τόσο ο γιατρός όσο και ο καθηγητής, τότε θα έχουμε μια γενικότερη βελτίωση και άνοδο του επίπεδου τόσο της υγείας όσο και της παιδείας, αφού πραγματικά οι κυβερνώντες θα έρθουν πιο κοντά στα πραγματικά προβλήματα και θα λειτουργήσει αυτό ως κίνητρο και για τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εκεί. Άρα θα έχουμε βελτίωση του συστήματος, το οποίο θα δράσει ανταγωνιστικά και για το σύστημα της ιδιωτικής εκπαίδευσης όσο και υγείας. Και μέσα από αυτόν τον ανταγωνισμό θα έχουμε αντίστοιχη πτώση και των τιμών, εφόσον θα μειωθεί η ζήτηση, αφού οι περισσότεροι άνθρωποι, αν έχει βελτιωθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, θα πηγαίνουν σε αυτό και δεν θα προτιμούν το ιδιωτικό όπως είναι τώρα. Άρα λοιπόν, σας εξήγησα μέχρι τώρα στο λόγο. Πρώτα απ' όλα, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης, το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε μέσα από αυτό το πρόβλημα. Δεύτερον, ότι δεν υπάρχει πραγματική ισότητα και δεν μπορούν να νιώσουν οι βουλευτές τα προβλήματα τα οποία ζει ο καθημερινός άνθρωπος, το οποίο θεωρούμε απαραίτητο για να μπορέσει τόσο να τα λύσει, όσο να τα κατανοήσει, όσο και να έχει την εμπιστοσύνη του πολίτη και τη βοήθειά του στο έργο του, ώστε να είναι συνοδοιπόρος και όχι απέναντί του. Και τέλος, μιλήσαμε για την παραδειγματική λειτουργία του βουλευτή και το πώς εκείνος πρέπει να σταθεί δίπλα από τους πολίτες οι οποίοι τον εξέλεξαν. Για όλους τους παραπάνω λόγους και για λόγους που θα σας εξηγήσω στην εκάστοτε του, πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα πρέπει να υποχρεώνονται οι βουλευτές στις οικογένειές τους να απευθύνονται στα δημόσια συστήματα υγείας και παιδείας. Λοιπόν, σας καλωσορίζω λοιπόν και εδώ με τη σειρά μου ως πρώτο μέλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ακούσαμε μία πρόταση ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού. Όπως θα σας αποδείξω όμως στη συνέχεια της ομιλίας μου, πρόκειται για ένα άκρος αναποτελεσματικό και λαϊκίστικο μέτρο, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να είναι εποφελές και να φέρει τα αποτελέσματα τα οποία μας παρουσίασε η Πρωθυπουργός. Θα ήθελα λοιπόν να σταθώ σε κάποια σημεία της ομιλίας της. Αναφερθήκατε για παχυλούς μισθούς, σε πάρα πολύ υψηλές αποδοχές κλπ. Που έχουν οι βουλευτές. Αναρωτιέμαι αν γνωρίζετε ότι αντίστοιχα υψηλές απολαβές έχουν και πάρα πολλοί άλλοι λειτουργοί του κράτους, όπως δικαστικοί υπάλληλοι κλπ. Κλπ. Οι οποίοι, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, είναι εκτός του μέτρου αυτού. Άρα, το γεγονός ότι απολαμβάνουν κάποιους υψηλούς μισθούς οι βουλευτές, οι οποίοι, δεν είναι και τα τεράστια, ας πούμε, τα ποσά, δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι λειτουργοί που έχουν εξίσου μεγάλες απολαβές, ότι γιατί να εξαιρούνται αυτό το μέτρο. Πάνω σε αυτό. Όχι, ευχαριστώ. Και επιπλέον, δεν είναι αποδεκτό ότι, ότι η περιουσία που έχει ο κάθε βουλευτής προέρχεται μόνο και μόνο από το βουλευτικό του αξίωμα. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί πολλοί από αυτούς να έχουν προσωπικές περιουσίες από το επάγγελμά τους, από τη δουλειά τους, από την οικογένειά τους κλπ. Και χάρη σε αυτό, δεν μπορούμε λοιπόν μόνο και μόνο επειδή έχουν ένα αξίωμα να τους στηρίξουμε οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική λύση. Επιπλέον, αναφερθήκατε στην εγκύτητα και πώς εκ του σύνεγγυς θα δει λοιπόν ο βουλευτής το τι επικρατεί στο σύστημα υγείας κλπ. Κλπ. Ουσιαστικά μας λέτε δηλαδή ότι επειδή και ο βουλευτής και η οικογένειά του θα λουστεί τα προβλήματα του δημόσιου τομέα, την εκπαίδευση και την υγεία, ότι αυτό θα τον ευαισθητοποιήσει να τα λύσει καλύτερα και να τα δει τέλος πάντων και ο ίδιος η διεισόμαση. Αναρωτιέμαι όμως αν αυτό θα έπρεπε να είναι το κίνητρο ενός βουλευτή, ενός δημοσίου λειτουργού που ασκεί τέτοια μεγάλη εξουσία. Δεν θα έπρεπε να είναι το κίνητρό του το να γνωρίζει τα προβλήματα, μισό λεπτά και να ολοκληρώσω, του δημοσίου τομέα, όχι μόνο επειδή είναι αναγκασμένος να τα υφίσταται και αυτός βάσει νόμου, αλλά επειδή αυτό το επιτάσσει το καθήκον και το λειτουργήμά του. Παρακαλώ. Μέχρι τώρα αυτό το επιτάσσει το καθήκον και το λειτουργήμά του και τα ράντζα έχουν πλημμυρίσει τους διαδρόμους και βιβλία στα σχολεία δεν υπάρχουν. Άρα μήπως να βρούμε ένα άλλο κίνητρο πιο ισχυρό. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Μήπως όμως με το να θεσπίζουμε αυτό το νόμο και να στερούμε εναλλακτικές, να καταπατούμε ένα δικαίωμα του οποιοδήποτε βουλευτή να κάνει τις δικές του κρίσεις και τις δικές του, τη δική του διαχείριση στην περιουσία του, μήπως τελικά χάνουμε περισσότερα από όσα κερδίζουμε. Επιπλέον, αναφερθήκατε στο πόσο αποτελεσματικό θα είναι το να γνωρίζει η καθηγήτρια ότι στους μαθητές της βρίσκεται η κόρη του Λοβέρσου, της Διαμαντοπούλου κλπ. Μάλιστα, δηλαδή η συγκεκριμένη πάλι καθηγήτρια να είναι καλή στο λειτουργήμά της και αυτά μόνο και μόνο επειδή έχει ένα μαθητή ή αυτός ένας μαθητής αντιστοίχως θα κινητοποιήσει ένα δάσκαλο. Οι υπόλοιποι δάσκαλοι που δεν έχουν αντίστοιχα μαθητή γιο βουλευτού κλπ. Δεν θα κινητοποιηθούν, αυτοί θα μείνουν στάσιμοι. Δηλαδή, ποια ακριβώς είναι εκεί η συμβολή του μέτρου που προτείνεται. Επιπλέον, τελειώνοντας με την αντίκρουση των όσων αναφέρατε, θα ήθελα να περάσω στα κύρια επιχειρήματα της ομάδας μου. Πρόκειται για μια εναλλακτική λύση που μας προτείνεται, η οποία όπως ανέφερα και προηγουμένως, είναι πλήρως ατελέσφορη.
Δηλαδή, ουσιαστικά μας λέτε ότι με αυτό θα επέλθε κάποιο είδους ισότητα. Μήπως δηλαδή θα απαγορεύσουμε στους βουλευτές κλπ. Να αγοράζουν ακριβά αυτοκίνητα, να αγοράζουν ωραία σπίτια. Όχι, ευχαριστώ. Όχι, γιατί με αυτή τη λογική ουσιαστικά μας λέτε ότι αν αυτοί πηγαίνουν στα δημόσια σχολεία, στα δημόσια νοσοκομεία, θα αισθάνεται τι ωραία, τι καλά και ο λαός και αυτός δεν έχει δυνατότητα να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούμε σε κάθε τι να επιβάλλουμε μια ισότητα στερώντας εναλλακτικές επιλογές. Όχι. Και επιπλέον, αυτό το οποίο προτείνεται είναι ένα μέτρο το οποίο ουσιαστικά τον απλό πολίτη, τον απλό άνθρωπο, τον απλό λαό δεν θα τον ωφελήσει σε κάτι. Με το να υφίσταται τις ίδιες κακές συνθήκες στο δημόσιο τομέα ένας βουλευτής, το μόνο που κάνουμε με αυτόν τον τρόπο είναι να ικανοποιούμε την εκδικητικότητα και τη χερεκακία του. Α, αυτά που τραβάω εγώ, να τα τραβήξει και αυτός. Α, να πάει να στηθεί αυτό στην ουρά κλπ. Ουσιαστικά αυτό δεν θα βοηθήσει σε κάτι τον απλό πολίτη. Απλά είναι η ικανοποίηση της χερεκακίας του, αυτά τα οποία υφίσταται αυτό να τα υποστούν και άλλοι. Όχι, ευχαριστώ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι εφόσον αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον αυτοί οι βουλευτές, υπάρχουν τα κακό κείμενα αναγκαστικά στη χώρα μας κλπ. Και υπάρχει μια οποιοδήποτε εναλλακτική στην οποία αυτοί δύναται να ακολουθήσουν. Υπάρχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενδεχομένως τα ιδιωτικά νοσοκομεία, τα οποία παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες. Αυτός που έχει τη δυνατότητα λοιπόν να τα υποστηρίξει, να τα ακολουθήσει, να τα κάνει και να γλιτώσει οτιδήποτε είναι στα κακό κείμενα του δημοσίου, γιατί να τους στερούμε αυτή την εναλλακτική. Παρακαλώ. Γιατί και ο βουλευτής δεν στερεί αυτή την εναλλακτική όταν περικόπτει τους μισθούς των ανθρώπων. Άρα λοιπόν δεν πρέπει και αυτός να υποστεί το τίμημα των επιλογών του. Ωραία, το να τους στερήσουμε όμως μόνο και μόνο συγκεκριμένα αυτό που είπατε, την εκπαίδευση, την υγεία, δεν βελτιώνει σε κάτι το επίπεδο του λαού. Δηλαδή το να κατεβάσουμε κάποιον αντί να προσπαθήσουμε εμείς ήδη να ανεβούμε. Ή, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν μπορούμε να βελτιώσουμε, να κάνουμε χειρότερο αυτό σε αυτούς που μπορούν να έχουν το κάτι καλύτερο, σε κάθε περίπτωση δεν φέρνουμε επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι πάντα η εύκολη λύση όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι και δεν το πετυχαίνεις, αντί να φτάσεις σε ψηλά να κατεβάζεις τους άλλους. Αυτό ουσιαστικά μας προτείνεται και εν τέλει δεν έχει και κανένα αποτέλεσμα. Πόσο χρόνο έχω? Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό που θέλω να επισημάνω κλείνοντας την ομιλία μου είναι ότι το ζητούμενο είναι να αφήνουμε σε κάθε άνθρωπο την επιλογή του πώς θα διαχειριστεί την περιουσία του, η οποία όπως ανέφερα δεν είναι και πάντοτε αποτέλεσμα του βουλευτικού του μισθού, της βουλευτικής του αμοιβής. Και επιπλέον, κάθε άνθρωπος που μπορεί να έχει μια εναλλακτική λύση, να μπορεί φυσικά να την ακολουθήσει, χωρίς να του επιβάλλουν τέτοιου είδους μέσα, τα οποία είναι όχι απλά αναποτελεσματικά, αλλά και μάλιστα σε πολύ συγκεκριμένους τομείς που δεν φέρουν τα αποτελέσματα τα οποία μας είπατε, στα οποία προσδοκάτε. Τη συνέχεια της επιχειρηματολογίας θα αναπτύξει η δεύτερη ομιλήτρια της αντιπολίτευσης. Ευχαριστώ. Σεβαστά, τέλος πάντων, συνάδελφοι των αντιπολιτεύσεων και των κυβερνήσεων, αγαπητό κοινό, σας καλησπερίζω και εγώ με τη σειρά μου σε αυτόν τον αγώνα για το αν θα πρέπει η γυναίκα του Κέσσαρα και συγκεκριμένα οι βουλευτές και οι οικογένειές τους όχι μόνο να είναι τίμιες, που και αυτό παίζεται, αλλά και να φαίνονται. Και εμείς απαντάμε ξεκάθαρα καταθετικά σε αυτό το ερώτημα που έχει τεθεί από την αρχαιότητα και πιστεύουμε πως προφανώς και πρέπει να επιβάλλουμε στους βουλευτές και τις οικογένειές τους να κάνουν χρήση, να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες μόνο του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και Εκπαίδευσης, όχι μόνο για τους λόγους που ανέφερε η συνομιλήτριά μου, η συμπαίκτριά μου, αλλά επίσης επειδή τίθενται ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς επίσης και του κοινωνικού παραδείγματος, το οποίο υπονόησα ήδη με τη φράση για τη γυναίκα του Κέσσερα. Προτού όμως προβώ στην επιχειρηματολογία τη δική μου, που θα επεκτείνει εκείνη τη συμπαίκτριά μου, θα ήθελα να αντικρούσω τα λίγα τα οποία ακούσαμε από την πλευρά της αντιπολίτευσης, η οποία ισχυρίστηκε για τη ομιλήτριά της ότι οι βουλευτές μπορεί να έχουν προσωπικές περιουσίες και άρα λοιπόν δεν είναι με τη βουλευτική τους αποζημίωση που πηγαίνουν σε ιδιωτικά νοσοκομεία ή στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία. Προφανώς και εμείς δεν λέμε ότι όλα τα μέλη της Βουλής των Ελλήνων είναι φτωχά, να τα έχουν τα λεφτά τους να τα χαίρονται προφανώς, αλλά όταν
θέλουν να γίνουν δημόσιοι υπουργοί και να εκπροσωπήσουν το λαό, να εκπροσωπήσουν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και όχι απλά της ελίτης, πρέπει να καταλάβουν ότι τα χρήματά τους δεν μπορούν να τα κάνουν όπως θέλουν. Όπως για παράδειγμα, το ελληνικό σύνταγμα καθόλου τυχαία απαγορεύει στους βουλευτές και τις οικογένειές τους να έχουν μέσα ενημέρωσης, γιατί αυτό υπονομεύει την εύρυθμη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Έτσι ακριβώς ζητάμε και εμείς να τους απαγορευτεί το να μπορούν να στέλνουν τα παιδιά τους ιδιωτικά σχολεία ή να πηγαίνουν σε ιδιωτικά νοσοκομεία, διότι και αυτό υπονομεύει τη λειτουργία τους, διότι τους αποξενώνει από την κοινωνία. Πώς να το κάνουμε. Πείτε παρακαλώ. Όπως αντίστοιχα ο πολιτός του βουλευτή έχει το κανάλι και τον προωθεί, δεν πιστεύετε σε αυτό που δείτε παραθυράκια όπως ιδιωτικός γιατρός ή ιδιαίτερα θα αναιρέσουν την κίνησή σας και δεν θα κάνει τίποτα. Άρα εσείς τι μας λέτε, ότι πρέπει να κοιτάξουμε για ένα πιο αυστηρό πλαίσιο και να κλείσουμε και τα παραθυράκια. Δηλαδή, προφανώς ο κάθε βουλευτής μπορεί να έχει ένα φίλο γιατρό, αλλά ο φίλος του γιατρός δεν μπορεί να του. Δεν φαντάζομαι ότι θα έχει τις υποδομές να του κάνει χημειοθεραπεία στο σπίτι του κτλ. Κτλ. Και προφανώς και ένας βουλευτής γενικός μπορεί να βρει και άλλους τρόπους να βάλει το παιδί του να κάνει ιδιαίτερα. Προφανώς εμείς δεν θα πούμε ότι μπορούμε να αστυνομεύσουμε τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Εμείς θα πούμε ότι στο μέτρο που μας φέρνει θα τους εμποδίσουμε από το να είναι ξεκάθαρα ξεκομμένοι από την κοινωνία. Μας είπατε επίσης ότι τους καταπατούμε ένα δικαίωμα και ότι απλά ικανοποιούμε τη χειρακακία του κόσμου. Πόσο χρόνο έχω? Okay. Και σε αυτό σας απάντησα ήδη, ότι όταν κάποιος είναι δημόσιο λειτουργός, του καταπατούμε αρκετά δικαιώματα, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή με το πόθεν αίσθηση του, πρέπει να μαθαίνουμε τι περιουσιακή κατάσταση έχει. Του απαγορεύουμε να έχει μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό δεν είναι επιχείρημα, διότι κυρίες και κύριοι, κακά τα ψέματα, δεν είμαστε ίσοι με τους βουλευτές. Οι βουλευτές αύριο μπορούν να μας κόψουν τους μισθούς και εκεί μας καταπατούν το δικαίωμά μας να επιλέξουμε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο ή ένα ιδιωτικό σχολείο. Μπορούν να μας αυξήσουν τους φόρους και να κάνουν το ίδιο με χίλιους άλλους τρόπους. Μπορούν ακόμη και να μας επιστρατεύσουν για πόλεμο. Προφανώς και δεν μπορούμε να ανεχτούμε την ασυδοσία την οποία εσείς βαφτίζετε ελευθερία και μας λέτε να την ανεχτούμε. Και προφανώς δεν είμαστε χερέκακοι. Ότι θέλουμε το πολιτικό μας σύστημα να λειτουργεί εύρυθμα είναι υπόθεση όλων μας και μας αφορά. Δεν το κάνουμε απλά και μόνο για να δούμε τον άλλον να υποφέρει. Το κάνουμε ούτως ώστε να του δώσουμε κίνητρα να μην υποφέρουμε εμείς. Και αυτό μου δίνει την αφορμή ούτως ώστε να περάσω την επιχειρηματολογία μου, η οποία έχει να κάνει καταρχάς με το ότι το ελληνικό κράτος είναι ξεκάθαρα πελατειακό και διεφθαρμένο στον τρόπο που λειτουργεί. Άρα λοιπόν με το να επιτρέπουμε στους βουλευτές να απολαμβάνουν μια ζωή σε τέτοιους βασικούς πυλώνες της καθημερινότητας όπως η παιδεία και η υγεία, μια ζωή κρίσεων, ουσιαστικά δίνει ένα παράδειγμα και διαμορφώνει ένα κλίμα στην ελληνική κοινωνία που είναι ό,τι το χειρότερο. Διαμορφώνει ένα κλίμα έλλειψης εμπιστοσύνης και ως προς το σύστημα εκπαίδευσης και ως προς προφανώς το σύστημα υγείας. Γιατί πόσο Έλληνας πολίτης, ακόμη και αν τα πράγματα τελικά κατορθώναμε να λειτουργήσουν ομαλά στο εκπαιδευτικό σύστημα, δεν θα πει ότι το ιδιωτικό σχολείο είναι το καλύτερο, όταν όλοι οι βουλευτές, που είναι το κοινωνικό παράδειγμα, θέλουν τα παιδιά τους εκεί. Πώς θα πει ότι το ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν είναι καλύτερο, όταν η μισή βουλή, γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτά πάνε και λίγο οικογενειακά, έχει τελειώσει ξένα πανεπιστήμια και τα παιδιά της τελειώνουν ξένα πανεπιστήμια. Πώς δεν θα κακοπιστήσει και δεν θα πει ότι το κράτος είναι ανίκανο να τον θεραπεύσει ή να τον μορφώσει και ότι είναι απόν, εφόσον οι εκπρόσωποι του δεν εμπιστεύονται οι ίδιοι το κράτος. Και τέλος, πώς θα εμπιστευτεί τους εκπροσώπους του ότι νοιάζονται για το καλό του, όταν οι ίδιοι ουσιαστικά δεν εξαρτώνται καθόλου από αυτά από τα οποία εξαρτάται αυτός και η οικογένειά του και το μέλλον της, τα οποία είναι κυρίως η υγεία και η παιδεία. Κυρίες και κύριοι, βιώνουμε υπουργούς και βουλευτές οι οποίοι βλέπουν τα συμφέροντά τους να συγκρούονται με αυτά του κοινωνικού συνόλου. Γιατί όταν ένας βουλευτής στέλνει το παιδί του σε ιδιωτικό σχολείο, προφανώς και δεν πρέπει να δεν τον νοιάζει καθόλου τα δημόσια σχολεία να είναι καλύτερα από τα ιδιωτικά. Δεν τον νοιάζει καθόλου. Μην σας πω ότι θα μπορούσε και να τα οικονομεύσει, ούτως ώστε το παιδί του να πάει καλύτερα στις Πανελλήνιες ή τέλος πάντων να έχει περισσότερες ευκαιρίες στην ανταγωνιστική μας κοινωνία. Μόνο αν αναγκαστεί να
πολεμήσει στην ίδια θάλασσα προβλημάτων στην οποία κολυμπάει καθημερινά ο Έλληνας πολίτης, θα μπορέσει να μπει στη θέση του, να μπει στα παπούτσια του που θα λέγαμε στα αγγλικά και να νομοθετήσει υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στο σημερινό day, με θέμα αυτό, το οποίο δεν καταλαβαίνω καν γιατί τίθεται και γιατί προτείνεται από, από τα μέλη της κυβέρνησης. Όπως μίλησε και η συνάδελφός μου, θα σας αναφέρω γιατί αυτό το... αυτό το μέτρο δεν θα οδηγήσει πουθενά. Πρόκειται για εξόφθαλμο λαϊκισμό και ουσιαστικά δεν συνεισφέρει τίποτα για το καλό του λαού. Πριν προβώ όμως στην κύρια επιχειρηματολογία μου, θέλω να κάνω μια σύντομη αντίκρουση όσων ακούστηκαν λίγο πριν από τον προηγούμενο μιλητή. Άκουσα ότι είπατε ότι το σύστημα λειτουργεί με έναν πελατειακό τρόπο, ναι, το ξέρουμε, ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη απέναντι στου λαού, απέναντι στον δημόσιο τομέα, ναι, σαφώς, και ότι με αυτό το μέτρο θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη του λαού. Όχι. Εννοώ ότι προφανώς και με αυτό το μέτρο δεν πρόκειται να αυξηθεί η εμπιστοσύνη του λαού, διότι δεν φτιάχνεται το δημόσιο τομέα, απλώς αναγκάζεται τους βουλευτές να ανέχονται τα ίδια πράγματα με τους υπόλοιπους. Με τους υπόλοιπους. Αντί βέβαια να τους κάνετε μια περικοπή των μισθών, όπως είχε προταθεί να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών ή να γίνει κατά περικοπή των μισθών τους, τους αναγκάζεται να χρησιμοποιούν το δημόσιο τομέα αντί και καλά. Και με αυτόν τον τρόπο υποτίθεται ότι. Σε αυτόν τον τρόπο υποτίθεται ότι ο λαός θα εμπιστευτεί και τους εκπροσώπους τους βουλευτές και το ίδιο το δημόσιο σύστημα. Πριν να... τώρα θα τελείωσα, ποιοι φτιάχνουν το δημόσιο σύστημα και την παιδεία και την υγεία, αν όχι οι βουλευτές, τους οποίους εμείς θέλουμε για να το βελτιώσουν, να τους βάλουμε μέσα σε αυτό, να δούμε τα προβλήματά μας και αν δεν λύνονται, να τους εμπιστευτούμε. Γιατί τώρα λέμε 2% στην παιδεία μας, λέει άλλοι δεν μπορώ. Άμα στείλει και αυτά τα παιδιά της, θα πούμε ότι ίσως άμα δεν μπορεί και για τα παιδιά της να δώσει παραπάνω, αυτό δεν μπορεί και για εμάς. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάνω σε αυτό, καλύτερα θα ήταν να βελτιώναμε το σύστημα, το δημόσιο σύστημα παιδείας και υγείας με νομοθετήσεις που έχουν ως κέντρο τον ελληνικό λαό, παρά κάποιους εύπορους ανθρώπους, οι οποίοι αναγκαστικά θα το χρησιμοποιούν, και αυτοί είναι οι βουλευτές φυσικά, το οποίο αναγκαστικά θα χρησιμοποιούν. Τώρα θα μιλήσω βασικά με τον καθόλου μεσανταγωνισμού. Μάλλον θέλουμε εδώ πέρα να εφαρμόσουμε ένα σύστημα το οποίο θα διέχεται μόνο από τον κρατικό τομέα και τίποτα άλλο. Γιατί με αυτό το μέτρο, φυσικά, εννοώ ότι οι βουλευτές επηρεάζουν μια μερίδα του ελληνικού λαού, δημόσια πρόσωπα, έστω μόνο τους ψηφοφόρους τους και όχι κανέναν άλλον. Και με αυτό ακριβώς το μέτρο, θα τραβάνε και τους υπόλοιπους να υποστηρίζουν μόνο το δημόσιο τομέα. Ουσιαστικά αυτός λέγεται αθέμητος ανταγωνισμός εις βάρος των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πάνω σε αυτό. Όχι. Νοσοκομείων. Δεν τώρα δεν είναι. Τέλος. Πώς γνωρίζουμε ότι τα δημόσια νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια λειτουργούν. Αυτή είναι η εποχή που θαυμάζουμε την κατάπτωση του δημόσιου τομέα, αλλά εμείς κάποιοι εδώ πέρα υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο το οποίο τον εκτιάζει και πρέπει μέσω αυτού του τρόπου θα φτιαχτεί ο δημόσιος τομέας. Ωστόσο, η ανεπάρκεια των σχολείων, των πανεπιστημίων, των νοσοκομείων, δεν πρόκειται να λυθεί αναγκάζοντας τους βουλευτές να τα χρησιμοποιούν. Το μόνο που θα γίνει είναι κι άλλοι άνθρωποι να μην υποφελούνται από τις νοσοκομείες. Πάνω σε αυτό. Όχι. Ευχαριστώ. Όχι. Δεν θα δεχτάνε τις ερωτήσεις.
Αρκεί που είναι υποχρεωμένοι και εμείς και οι υπόλοιποι και οι βουλευτές να πληρώνουν μέσω της φορολογίας τον δημόσιο τομέα, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το. Δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να το χρησιμοποιούν. ουσιαστικά μία ερώτηση. Εγώ... Όχι. Ήθελα να κάνω. Γιατί, δηλαδή, αν κάποιο παιδί βουλευτού αποτύχει π.χ. στις Πανελλήνιες και δεν καταφέρει να περάσει σε κάποιο δημόσιο πανεπιστήμιο δεν καταλαβαίνω γιατί τα παιδιά των βουλευτών που μπορεί να έχουν τις ειδικές ανάγκες να σταλούν σε κάποιο ιδιωτικό σχολείο πανάκριβο, αλλά τα παιδιά του ελληνικού λαού να μην μπορούν, που έχουν και αυτά ειδικές ανάγκες, να μπορούν να σταλούν σε ένα... σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δεν θα έπρεπε μάλλον αντί να αναγκάσουμε τους βουλευτές να χρησιμοποιούν αυτές τις υπηρεσίες, να βελτιώσουμε τον τρόπο της δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης. Συνοψίζοντας αυτά που είπα, ήθελα ότι πρόκειται για ένα μέτρο καθαρά λαϊκιστικό, που προωθεί τον αθέμητο ανταγωνισμό σε σύγκριση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, σχολεία ή νοσοκομεία και που δεν βοηθάει πουθενά, διότι πέρα από τον ελληνικό λαό, ο οποίος τη μερίδα του ελληνικού λαού δεν έχει τις οικονομικές δυνατότητες να απολαμβάνει κάποιες υπηρεσίες ανώτερες, αναγκάζονται και οι βουλευτές, οι άνθρωποι οι οποίοι περιέχουν την οικονομική δυνατότητα να απολαμβάνουν κάτι καλύτερο, να βρίσκονται στην ίδια μοίρα. Καλησπέρα σε όλους, σύμμαχοι και αντίπολοι. Πριν προχωρήσω στην επέκταση της ομάδας μου, κάνω μια σύντομη εντύπωση στην ομιλία της προηγούμενης ομιλίας. Η προηγούμενη δεν είναι, γνωρίζει μάλλον ότι το δημόσιο τομέα, εμείς το συντηρούμε με τους φόλοι μας, εμείς τον πληρώνουμε, εμείς αγοράζουμε ένα προϊόν. Και δεν μπορούμε να το αφήσουμε στην αχρηστιά, δεν μπορούμε να το αφήσουμε να με χρησιμοποιείτε. Είναι αυτό που έχουμε ως έθνος. Επομένως, δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε. Δεύτερον, εμείς ξέρετε ότι η πρώτη η ομάδα της κυβέρνησης έθεσε μια παράμετρο για ειδικές ανάγκες, για έξυπνες περιπτώσεις που μπορούν να χρησιμοποιούν τον ιδιωτικό τομέα οι βουλευτές μας, ή δεν είναι ανελαστικό. Τέλος, αναφέρθηκε από την αντίπολη ομάδα ότι ο βουλευτής είναι άνθρωπος σαν και εμάς. Ο βουλευτής δεν είναι κάθε άνθρωπος. Έχει συγκεκριμένο ρόλο, τον οποίο θα επεκτείνουμε στην ομιλία. Η επέκτασή μας είναι ο ρόλος του βουλευτή και πώς παίρνει τη βέλτιστη μορφή του με αυτό το μέτωπο. Θα μιλήσω για την έννοια του βουλευτή και πώς γίνεται, πλησιάζει πιο πολύ το πόσο του δημόσιου λειτουργού με αυτό το μέτρο, την εθνική σύμβουλα και πώς βοηθιέται αυτό το μέτρο και πώς είναι ένα βήμα για την ιδανική αξιολόγηση των υποψήφιων βουλευτών και τέλος για τον διεθνή χώρο. Λοιπόν, αρχικά για την έννοια του βουλευτή. Ο βουλευτής δεν είναι πολίτης με έστρα δικαιώματα. Είναι πολίτης με ίσα δικαιώματα. Πρέπει να είναι πολίτης με τουλάχιστον ίσα δικαιώματα με την κατώτερη κάστα. Ο βουλευτής δεν είναι πάνω από τον πολίτη, είναι μαζί με τον πολίτη. Ο βουλευτής δεν αντιμετωπίζει το δικό τους πρόβλημα, αντιμετωπίζει το δικό μας πρόβλημα. Είναι μαζί μας. Δεν είμαστε εδώ για αυτούς, είναι εδώ για εμάς. Είναι υπηρέτης. Δημόσιος λειτουργός. Public servant. Δημόσιος υπηρέτης. Με αυτό το μέτρο λοιπόν προσεγγίζεται καλύτερα αυτός ο ρόλος του ως δημόσιος υπηρέτης. Δηλαδή, σταματάει να φέρεται ως αφέντης, ο οποίος κοιτάει τον εαυτό του και προσαρμόζεται κατά στο συλλογικό συμφέρον. Κοιτάει το συμφέρον των πολιτών. Όπως ο μάγειρας, ο οποίος δοκιμάζει το φαΐ του πριν το δώσει στους πελάτες. Έχουμε ερώτηση. Επομένως, αυτό είναι ένα του βουλευτή. Το συλλογικό συμφέρον στο οποίο αναφέρεστε είναι αυτό το οποίο θα βελτιώσουμε το σύστημα υγείας επειδή πάμε εμείς σε αυτό και επειδή πάει ο γιος μου και η κόρη μου. Ευχαριστώ. Λέω, το συλλογικό συμφέρον είναι αυτό που λέμε ότι να βελτιώσουμε το σύστημα γιατί είμαι και εγώ μέσα σε αυτό γιατί είναι και ο γιος μου και η κορούλα μου. Θα πεις ακριβώς πώς θα ενισχυθεί η βελτίωση του συλλογικού συμφέροντος. Θα ενισχυθεί με τη σύμπνοια ως έθνος. Θα υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ αυτού που σου λέει τι να κάνεις και αυτό που πρέπει να το κάνει, του βουλευτή και του πολίτη. Καταρχάς θα υπάρχει καλύτερη υποπτία. Άλλο είναι να παίρνεις αναφορές και στατιστικές από τις υπηρεσίες σου, και άλλο να είσαι εκεί και να έχεις με πρώτη ματιά τι γίνεται και να παίρνεις αποφάσεις.
Επίσης, υπάρχει συλλογή σου οπότε ότι πάμε ως ένα. Είμαστε μέρος του συνόλου και επηρεαζόμαστε άμεσα από αυτό. Έχουμε άμεσο κόστος, πληρώνουμε άμεσα τα αρνητικά των αποφάσεών μας. Τέλος, κερδίζει το σεβασμό του πολίτη, επειδή δείχνει σεβασμό στο ίδιο το έργο. Δηλαδή, έτσι το σκεφτούμε. Είμαι βουλευτής και είμαι στο νοσοκομείο και είναι ο πολίτης δίπλα. Με βλέπει, τουλάχιστον τον πόνο σου. Με πιστεύει, επειδή είμαστε δίπλα, δίπλα με γύψους. Αν το πω λοιπόν μετά, τρώω αυτό το φόρο, με πιστεύει το πιο εύκολο, είναι καλύτερη συνεργασία. Και γιατί βλέπω άμεσα τι συμβαίνει και γιατί με πιστεύετε περισσότερο. Πώς θα πω να πω. Ωραία, ήθελα να βελτιώσει το σύστημα υγείας με το να πηγαίνει να κοιναζούμε όλοι τα ίδια χάλια. Τι πιστεύεις ότι αν, τι σε κάνει να πιστεύεις ότι άμα πάει ο Λοβέρδος στο ΙΚΑ θα έχει την ίδια αντιμετώπιση με το να πάω εγώ στο ΙΚΑ. Άρα πώς θα βελτιωθεί το σύστημα. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις προκαταλήψεις και των ανθρώπων των ιδιωτών. Μπορούμε όμως να μας φρόντουν πώς εκείνη την κατεύθυνση. Δεν είμαστε θεοί. Το τρίτο μέρος που είναι ένα βήμα για να ξεχωρίζουμε τους ικανούς δημόσιους λειτουργούς από τους χαμοφάιδες. Ένα σωροτήριο ουσιαστικά του βουλευτή. Άρα κάνουμε ίσως ένα βήμα στο να αφαιρέσουν την έγκλη της θέσης από το πόσο του δημόσιου λειτουργού. Ώστε να μείνει, το μόνο που να μείνει να είναι η αποστολή της κοινωνικής πρόνοιας. Δηλαδή να βάλουμε μια θέση στην οποία να θέλουν μόνο οι αφοσιωμένοι και οι συνείδητοι. Αντί για τους παρκίσταρκους δεσποτικούς άρχοντες με το μυαλό τους μόνο στο αξίωμα. Έτσι εξασφαλίζουμε συνειδητούς βουλευτές, οι οποίοι δεν έχουν λόγο να βρίσκονται σε θέση τους παρά να εξυπηρετήσουν το κοινό. Όχι άλλες ερωτήσεις. Τέλος, θα μιλήσω για την εικόνα στον διεθνή χώρο. Είμαστε σε μια οικονομική κρίση και χρειαζόμαστε μια καλή εικόνα του κράτους μας στο διεθνές τερέμα, γιατί χρειαζόμαστε άλλα έθνη σε πολλά πράγματα όπως ο οργανισμός και άλλα. Επομένως, άμα δεν δείχνουμε εμείς πίστη στο σύστημά μας και στους αρχηγούς μας, πώς θα δείξουμε πίστη τα υπόλοιπα έθνη. Άμα βλέπουμε τον αρχηγό, τους αντιπροσώπους που συναντάνε, ότι είναι σαν πραγματικότητα από αυτή του λαού, πώς θα τους εμπιστευτούν τα μέσα για να βάλουν τη χώρα μας από το τέλο που έχει χτυπήσει. Επομένως, έτσι θα βελτιωθεί και η εικόνα μας στον διεθνή χώρο. Ανακυκλώνοντας, μίλησα για τον ρόλο του βουλευτή και πώς τίνει περισσότερο στο πόσο δημόσιο λειτουργούμε το μέτρο αυτό. Την εθνική σύμβουλη και καλύτερη συνεργασία μεταξύ βουλευτή και πολίτη, η οποία είναι απαραίτητη για να δουλέψει το έθνος ως ένα, πώς γίνεται καλύτερη επιλογή υποψήφιων βουλευτών και τέλος συνεργάζονται στην διεθνή χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ως πρώτο μέλος της δεύτερης αντιπολίτευσης, θα παραθέσω κάποια επιχειρήματα σχετικά με αυτά που ακούσαμε από τις ομάδες του κυβερνήσεων και στη συνέχεια θα παραθέσω την επέκταση της ομάδας μας σχετικά με το ότι δεν πρέπει οι βουλευτές να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες της υγείας και της εκπαίδευσης μόνο από δημόσιους φορείς. Αρχικά, έτσι να δούμε μια σύνοψη τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κυβέρνηση. Ουσιαστικά, να φτιάξει ένα manual πώς πρέπει να είναι ο σωστός manager. Και πιστεύει ότι ο σωστός manager, όταν διοικεί μια κακή επιχείρηση η οποία παράγει κακά προϊόντα, είναι υποχρεωμένος να αγοράσει αυτή την επιχείρηση ενώ πρέπει να τα φτιάξει. Αυτό σε όρους management δεν έχει καμία λογική. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι εγώ, άμα έχω μια εταιρεία που λέει καλό γάλα και πίνω αυτό το γάλα, θα μπω σε διαδικασία να βρω έναν τρόπο για να το φτιάξω ή θα αναγκαστώ. Γιατί δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι άμα είμαι ικανός και άμα έχω την διάθεση να το κάνω αυτό το θέμα. Οπότε, όπως θα αναλύσουμε στη συνέχεια, εμείς θέλουμε να αφήσουμε την ελευθερία στους δημόσιους λειτουργούς να κινηθούν και με βάση αυτό να κρυθούν. Και δεν θέλουμε να τους βάλουμε σε νόρμες οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζουν το αποτέλεσμα. Επίσης, όπως αναφέρει σε ερώτηση ο Θανάσης, έχουμε δει ότι όταν γίνεται μια επίσκεψη υπουργείου κάποιου υπουργού, μισό λεπτό να ρωτήσω. Όταν γίνεται επίσκεψη κάποιου υπουργού σε κανένα δημόσιο τομέα, υποθέτω φιλοδιαστική, ή όταν πάει σε αυτό το νοσοκομείο, με έναν μαγικό τρόπο βρίσκεται στη σουίτα του 7ου ορόφου. Δεν πάει στα εξωτερικά ιατρία να δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Οπότε, επειδή εγώ ο γιατρός φοβάμαι ότι μπορεί να μου κάνει κάποια ΕΔΕ, δεν ξέρω και εγώ τι, με βάση την κατάσταση που επικρατεί, θα έχω το μέγιστο αποτέλεσμα. Άρα δεν θα έρθω ούτε άμεσα σε επαφή με τον κακομοίρη που έχει σπάσει το πόδι του, ούτε θα δω τα προβλήματα, ούτε τίποτα. Άρα τότε θα έρθει πιο κοντά. Θα νιώσει την κατάσταση, ότι θα υπάρξει έκθεση ή αυτό που αναφέρατε, το ότι πρέπει να έχουμε έναν κλόνο ή ένα παιδί κάθε υπουργού σε κάθε τάξη για να κάνει καλό μάθημα δάσκαλο για να είναι απολυθεί. Δηλαδή, αν πιστεύω ότι η παιδεία θα βελτιωθεί μέσω τη κλωνοποίηση των τέκνων ή τη πολυτεχνία των. Νομίζω ότι απαρτά στο πάρκο είναι ανοιχτό, παρακαλώ. Επειδή
Έχετε αντιληφθεί βέβαια το γεγονός ότι ο γιατρός θα φερθεί καλύτερα στο κεφάλι του μάκινα, γιατί όλο μέρος δεν πατάει ποτέ στα νοσοκομεία. Και αν το κάνουμε καθημερινότητα, τότε δεν θα είναι κάτι τρομερό. Θα το συνηθίσει, θα είναι μέσα στην καθημερινότητά του και θα πάει παρακάτω. Θα σα θυμίσω ότι οι βοηθοί είναι 300, δεν είναι ένα εκατομμύριο. Οπότε πια καθημερινότητα. Δηλαδή θα πηγαίνει μια φορά την εβδομάδα ένα υπουργό για μια επέμβαση στον 7ο όροφο του Ευαγγελισμού. Και αυτό θα δημιουργήσει την κατάσταση στο κρατικό τη Νίκαια. Δηλαδή, ο Λοπέρα μέσα στο ψυχικό, άντε να πάει στην καλύτερη περίπτωση στον Ευαγγελισμό. Για μένα στο κρατικό τη Νίκαια. Δεν θα γίνει αυτό που λέτε, δεν θα δουλέψει. Ούτε επειδή θα ψαχτεί στον 7ο ρόφο του Ευαγγελισμού η κατάσταση, στη Νίκαια θα δουλεύουν καλύτερα. Θέλω να πω ότι αυτό που κάνετε είναι κάτι τελείω επιφανειακό και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα που θα αναλύσω στην επέκταση παρά να βελτιώσει την κατάσταση. Μόλι δέχτηκα ερώτηση, πρέπει να συνεχίσουμε την επέκταση. Λοιπόν, ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται. Πρώτον, είναι σαφές ότι η κοινωνία έχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνη σε μέσους πολιτικούς. Λέει, είναι ανίκανη, είναι άχρηστη, δεν μπορεί ο κόσμος να κρίνει ποιοι είναι οι κατάλληλοι, οπότε αναγκαζόμαστε να βάλουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να κινηθούν. Αντί να ενισχύουμε το κλίμα εμπιστοσύνη σε μέσους πολιτικούς και να λέμε ότι μπορούμε να εκλέξουμε σωστά άτομα στις σωστές θέσεις για τη σωστή δουλειά, λέμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε, οπότε θα βρούμε κάποιο άλλο τρόπο. Άρα, πάει περίπατο το πολιτικό σύστημα. Το χεύει από μέσα. Παραδέχεται ότι έχει πτωχεύσει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι δημιουργούμε κοινωνίες δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, βάζουμε την οτροπία μας στο ότι πρέπει να υπάρχουν κλίκες, καταστάσεις ειδικές για να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή διοίκηση, ένα αποτελεσματικό management. Δεν προωθούμε, και επειδή λέγατε να σπρώξω την κατάσταση προς τα κάπου, επειδή δεν είμαι θεός. Ναι, δεν τη σπρώχνετε προς τη σωστή κατεύθυνση όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αντί να δώσετε στους βουλευτές την ευκαιρία, την ευκολία, την δυνατότητα να κάνουν αλλαγές και να κάνουν τομές αφενός, αν τους εμπιστεύεστε. Άμα δεν τους εμπιστεύεστε, δημιουργήστε καλύτερους ελεκτικούς θεσμούς ή καλύτερο σύστημα δικαιοσύνης ή κάνετε άλλα πράγματα για να τους κρίνετε καλύτερα. Δεν μπορείτε όμως να τους περιορίζετε για να τους κάνετε πιο αποτελεσματικούς διοίκηση. Παρακαλώ. Δεν θα ανοίξω τους βουλευτές ελεύθερους να βρουν μόνο τη διάθεσή τους. Αυτό κάναμε τόσο καιρό, τόσα χρόνια και φτάσαμε όπως είμαστε. Πώς θα εξασφαλίσουμε, πείτε μας πώς θα εξασφαλίσουμε αυτή τη διάθεση. Σας είπα μόλις τώρα ότι άμα θεωρείτε ότι ο πολιτικός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του και αυτό έχει αρνητικά αποτελέσματα, φτιάξτε ελεκτικούς θεσμούς που θα το αναγνωρίζουν αυτό και θα τους δώσουν αυτές. Δεν μπορούμε δηλαδή από αυτό που κάνετε, δεν θα αφήσουμε τον πολιτικό ελεύθερο να μας δείξει τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Θα του φτιάξουμε ένα manual για το πώς θα γίνει το σωστό management. Οπότε ο καθένας που θα γίνει θέλει, εγώ είμαι υποχρεωμένος να πηγαίνω στο μέσο νοσοκομείο. Τι καλός που είμαι. Εγώ θέλω ο πολιτικός να ψηφίσω από μόνο του να μπει στη διαδικασία να το κάνει αυτό και να το δω αυτό το πράγμα. Άμα είναι να το κάνει επειδή πρέπει ή επειδή τον υποχρέωσα, δεν θέλω από τον πολιτικό γιατί θα βρει έναν άλλο τρόπο όπου δεν θα είναι αποτελεσματικό και δεν θα κάνει καλά τη δουλειά του. Πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ, έχω δεχτεί διαρωτήσει να δεχτώ άλλο. Επίσης, ένα σημαντικό είναι ότι πιστεύω ακράδαντα ότι πολλά άτομα που είναι άξια και ικανά δεν θα πάνε στην πολιτική. Γιατί εγώ να μπω σε μια πολιτική, σε ένα πολιτικό κόσμο όπου έχω τέτοιες υποχρεώσεις και τέτοια δεσμά. Δηλαδή, δεν θα μπορώ να έχω την ελευθερή επιλογή στο τι είναι καλύτερο για μένα και την οικογένειά μου, επειδή έχω τη διάθεση να φτιάξω το σύστημα που δεν δουλεύει καλά, αλλά πρέπει να το λουστώ πρώτα για να το αλλάξω. Δηλαδή, είναι τελείως παράλογο αυτό το πράγμα. Και προφανώς δεν θα με κάνει να πω στην πολιτική. Οπότε, όποιος ικανός ή θέλει να το αλλάξει, επειδή το έχει καταλάβει ότι δεν δουλεύει σωστά, δεν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί θα πει ότι δεν με συμφέρει σε ατομικό επίπεδο. Οπότε, αντί να προσπαθήσουμε, όπως είπα, να δώσουμε την ελευθερία επιλογή στους βουλευτές για το πώς και τι θα κάνουν, τους δεσμεύουμε ακόμα περισσότερο. Τέλος. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι υποτιμούμε την κρίση του λαού. Δηλαδή, του λέμε ότι δεν μπορείτε να επιλέξετε τον σωστό κόσμο. Αφού δεν μπορείτε να επιλέξετε τον σωστό κόσμο, πρέπει εμείς να φτιάξουμε και ένα νομικό σύστημα για το πώς θα γίνεται η σωστή διοίκηση. Το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο για τη δημοκρατία. Συνοψίζοντας λοιπόν, θεωρούμε ότι από θέμα κοινωνικοπολιτικής σκοπιάς, το έλλειμμα εμπιστοσύνης, το ότι δεν μπορεί το σύστημα, δεν μπορούν οι πολίτες να αποφασίσουν σωστά για τους πολιτικούς τους και ότι δημιουργούμε μια νοοτροπία και μια κατάσταση δύο ταχυτήτων στην κοινωνία δεν λειτουργεί σωστά. Πρώτον. Δεύτερον, ότι δεν θα δουλέψει αυτό το πράγμα γιατί θα είναι μια τοπική κατάσταση που δημιουργούν οι βουλευτές. Επομένως, πρακτικά, λειτουργικά είναι προς την κάθε κατεύθυνση με βάση τα προβλήματα που δημιουργεί. Και το άλλο σημαντικό είναι ότι η ίδια πολιτική σκηνή δεν θα βελτιωθεί, αλλά ίσα-ίσα θα χειροτερεύσει γιατί δεν θα βγουν άτομα άξια που θα άλλαζαν την κατάσταση, αφού θα είναι αποτρεπτικό αυτό το μέτρο, αφού δεν θα έχουν τα προνόμια που θα μπορούσαν να έχουν βάσει τη δουλειά του και την περιουσία που έχουν αποκτήσει με τον δικό του κόπο. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Είμαι εδώ πέρα για να σας εξηγήσω γιατί η πλευρά μας έχει δίκαιο που νομίζω είναι προφανές. Από πλευρά της κυβέρνησης ακούσαμε τρία βασικούς άξονες. Τον άξονα της ισότητας, τον άξονα της εμπιστοσύνης και τέλος ποιος θα πρέπει να είναι, ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή στην κοινωνία μας. Και από την πλευρά της αντιπολίτευσης ακούσαμε κάτι μα, πώς και τέλος πάντων κάτι ασυνάρτητα επιχειρήματα τα οποία θα εξηγήσω κλείνοντας με αυτά βέβαια. Πώς είναι σε μεγάλο βαθμό λάθος. Καταρχάς, μας είπανε, ακούσαμε κάτι πριν για τον ανταγωνισμό,
Μας είπαν βέβαια ότι είναι 300 βουλευτές και αυτοί 300 βουλευτές, ανάλογα με το ποιο νοσοκομείο πάνε, θα πλήξουν τον ανταγωνισμό στις δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες επειδή ο τάδε βουλευτής πρέπει να πηγαίνει στο τάδε νοσοκομείο, θα χάσουν τα σημαντικά έσοδα από τάδε βουλευτή, που όπως είπαν και οι ίδιοι βέβαια, είναι μόνο 300 βουλευτές. Το δεύτερο παράδειγμα που άκουσα και δεν μπορεί επίσης να μπει ακριβώς σε άξονα, είναι ότι είναι ηλεκτρικό μηχανισμό, ότι θα βάλουμε άλλους ηλεκτρικούς μηχανισμούς που θα είναι καλύτεροι από αυτό το μέτρο. Και επειδή έχουμε δει πως λειτουργούν οι μηχανισμοί, προφανώς και θα είναι καλύτεροι σύμφωνα με τα λεγόμενα της αντιπολίτευσης, γιατί ακριβώς οι βουλευτές θα έχουν ένα κίνητρο, το οποίο κίνητρο θα είναι όπου θα μας ελέγξουν. Και μας είπαν αντίθετα ότι το κίνητρο το ότι δεν σας απογορεύσουμε, ότι δεν θα δουλέψει γιατί στην Ελλάδα δουλεύει τίποτα. Μήπως ξεκινείτε πρώτα και στην Αφρική να ζήσουν υπό συνθήκες πείνας, να ζήσουν και λίγο και μετά να φέρουν στην Ελλάδα για να μπορέσουν να δώσουν τόσο κύριο. Επίσης υπαρτήρησα ότι στην πλευρά της αντιπολίτευσης υπάρχει μια σύγχυση. Δεν μιλάμε για ασυνάρτητα πράγματα. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα βουλευτή της Ελλάδας, μιλάμε για τα προβλήματα της Ελλάδας. Αν μου λέγατε για ένα βουλευτή της Αιθιοπίας, θέλω να πάει στην Αιθιοπία. Αν μου λέγατε για οποιονδήποτε άλλο, θέλω να πάει στο αντίστοιχο μέρος. Όταν μου λέτε στο θέμα της ισότητας, που είναι και ο πρώτος άξονας, ότι υπάρχουν και άλλοι πλούσιοι και ότι αυτοί οι πλούσιοι, τέλος πάντων, γιατί να μην τους περιορίσουμε και αυτούς, ή ότι δεν είναι όλοι ίσοι και ότι έρχονται όλοι έχουν τέτοια δικαιώματα και ότι θα τους περιορίσουμε. Θέλω να σας πω ότι οι συγκεκριμένοι βουλευτές όμως έχουν κάποια δικαιώματα, έχουν κάποιες υποχρεώσεις, τις οποίες τις έχει κάθε πολίτης. Και ο οποίος κάθε πολίτης δεν είναι ίδιος. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι κάθε πλούσιος είναι ίσος με τον βουλευτή επειδή έχουν τέτοια λεφτά. Όχι, ο βουλευτής έχει διαφορετικές υποχρεώσεις. Οπότε πρέπει να πούμε ότι ο βουλευτής είναι ίσος και με βάση την ισότητα που είπε η πρώτη κυβέρνηση, ότι θα πρέπει τέλος πάντων εμείς να του σεβαστούμε, να πούμε ότι θα βουλευτεί πριν σε εμάς. Και φτάνουμε στο δεύτερο σημείο. Όταν ο βουλευτής είναι με εμάς, θα έχουμε την εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη από ποιον, από τους πολίτες προς τους βουλευτές, που θα τους εμπιστεύονται γιατί θα βλέπουν ότι οι βουλευτές πάνε τέλος πάντων και χρησιμοποιούν την ενός εμάς, από τους πολίτες προς το σύστημα υγείας, επειδή θα βλέπουν ότι το σύστημα υγείας λειτουργεί ή τέλος πάντων αναγκαστικά οι βουλευτές θα πρέπει να το κάνουν λειτουργήσει, που είναι και δουλειά του τέλος πάντων, και το και η παιδεία τέλος πάντων. Και τέλος θα έχουμε την εμπιστοσύνη για τους γενικότερους του γενικότερου κόσμου, θα βλέπετε ότι εμείς, σαν Ελλάδα, ρε παιδί μου, έχουμε τέλος πάντων την δυνατότητα και την. Και τη δύναμη να βάλουμε τους βουλευτές μας να κάνουν ακριβώς να περνάνε τέτοια βάση να περνάμε κι εμείς. Και φτάνουμε τέλος πάντων με αυτόν τον τρόπο στον τρίτο άξονα, που είναι ο ρόλος του βουλευτή. Μας ακούσαμε. Αυτή δεν είναι μια ψευδεπίγραφη εμπιστοσύνη, αφού τους υποχρεώνεται να πηγαίνουν εκεί, αλλά με τη θέλησή τους θα είναι μια ουσιαστική εμπιστοσύνη. Και μια σχέση. Ναι, δεν είναι ακριβώς εμπιστοσύνη, αλλά βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι όταν άλλος πάει αναγκαστικά, ξέρεις αναγκαστικά, ρε παιδί μου, ότι θα προσπαθήσει να το κάνει καλύτερο. Οπότε είναι εμπιστοσύνη όχι στο πρόσωπο του βουλευτή, στο θεσμό. Και βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι ο βουλευτής αναγκαστικά, παρακολουθώντας τη συνέχεια των σπάνων ότι θα αναγκαστικά πηγαίνει εκεί, πιστεύουν όλοι οι άνθρωποι ότι τέλος πάντων θα προσπαθήσει να κάνει κάτι καλύτερο. Λοιπόν, και τέλος πάντων, πέρα από το λόγο του βουλευτή, ακούσαμε ότι ο βουλευτής είναι ένας αφέντης, είναι ένας μικρός θεός, τον οποίο δεν θέλουμε να κακοκαρδίσουμε και ότι θα μας κοιτάει με χερκακία μετά και θα μας βασανίζει κάνοντας χειρότερο την δημόσια παιδεία και τη δημόσια εκπαίδευση, μόνο και μόνο επειδή τέλος πάντων αναγκάστηκε να περάσει τέτοια βάση να περνάμε κι εμείς. Με την ίδια λογική, και εμείς θα έπρεπε να βγούμε, ξέρω εγώ, με τσεκούρες δρόμους και να σπάσουμε, επειδή ακριβώς οι βουλευτές δεν είναι αντίστοιχα, δεν περνάνε τέτοια βάση να περνάμε κι εμείς. Κάτι τέτοιο είναι εντελώς παράλογο, και επειδή είμαστε περισσότεροι και επειδή τέλος πάντων εμείς είμαστε πιο σημαντικοί από τους βουλευτές, θα πρέπει οι βουλευτές να μην είναι υπηρεθεί, αλλά να είναι, όπως είπαμε κι εμείς, οι υπηρέτες του λαού και της. Και τέλος πάντων να συσπηρετούν και όχι να τέτοιου λάθος. Πόσο χρόνο έχω? Ένα μισή. Ωραία, λοιπόν. Μιλήσαμε λοιπόν για τρία πράγματα βασικά. Την ισότητα, που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, αλλά τα δικαιώματα είναι διαφορετικά για τον καθένα. Οπότε και οι υποχρεώσεις πρέπει να είναι διαφορετικές. Μιλήσαμε για την εμπιστοσύνη. Που σημαίνει ότι ότι η εμπιστοσύνη χτίζεται πάνω στην ισότητα και όταν χτίζεται πάνω στην ισότητα μόνο όταν βλέπουμε ότι όλοι είναι ίσοι, αλλά όχι ανάλογα με τα δικαιώματά τους, ότι θα είναι και λίγο διαφορετική. Και τέλος καταλήξαμε στο ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένος και ότι δεν πρέπει να είναι ούτε θεός, ούτε να θεωρεί κάτι τέτοιο. Καλησπέρα και από μένα. Ουσιαστικά προερχήκαμε σε μια αίθουσα να συζητήσουμε τελικά αν αυτό το μέτρο, δηλαδή αν οι βουλευτές είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης και υγείας, θα βελτιώσει κάτι σε αυτή τη χώρα. Ας τα πάρουμε ναι, τι μπορεί να βελτιώσει.
Ας πάρουμε τα τρία πρώτα πράγματα που μας έρχονται στο μυαλό. Πρώτον, ακούσαμε ότι θα φέρει ισότητα αυτό το μέτρο. Θα το εξετάσουμε αυτό. Δεύτερον, μας είπαν ότι θα βελτιώσουμε το σύστημα υγείας και εκπαίδευσης, το δημόσιο προφανώς. Θα το δούμε και αυτό. Και τρίτον, ότι θα βελτιωθεί με κάποιο μαγικό τρόπο όλο το σύστημα, όλη η χώρα. Αλλά θα πιάσουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα για την ισότητα. Και τελικά, αν θα επιτευχθεί ισότητα μέσω αυτού του μέτρου μεταξύ των δύο, αν θέλετε, στρατοπέδων που έχει ορίσει η κυβέρνηση. Και από τη μία τους βουλευτές και από την άλλη τους πολίτες. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν στρατόπεδα. Θα πρέπει να πλέουμε στα ίδια νερά και ο καθένας να έχει τις επιλογές. Αυτό είναι το διαφορετικό που κόβει η κυβέρνηση και ουσιαστικά δεν μας λέει για καμία ισότητα. Μιλάμε για δύο κατηγορίες. Απ' τη μία, άτομα που έχουν την επιλογή να πάνε στα δημόσια, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στα ιδιωτικά σχολεία, στα ιδιωτικά νοσοκομεία και να τους προσφερθούν αυτές οι υπηρεσίες. Και απ' την άλλη, άτομα τα οποία είναι υποχρεωμένα να μην το κάνουν αυτό μόνο και μόνο επειδή έχουν ένα δημόσιο αξίωμα. Από μόνο το αυτό δεν δίνει κάποια ισότητα από τη στιγμή που κόβει το δικαίωμα της επιλογής των δύο διαφορετικών ανθρώπων. Δεν τους κράτησε κανείς από αυτά και οι νομοβουλευτές, κύριε. Και σε δεύτερο βαθμό, όταν δεν υπάρχει ο μισθός, τότε και να έχουμε τη δυνατότητα, δεν έχουμε το μέσο. Ωραία. Ακριβώς. Και τώρα αυτό θα έλεγα. Λοιπόν, έχουμε μια ισορροπία αυτή τη στιγμή. Άτομα που λέτε εσείς είναι αρκετά φτωχά για να πάνε στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, στο ιδιωτικό νοσοκομείο και οι βουλευτές οι οποίοι τα έχουν. Πρώτα απ' όλα, δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι μόνο οι βουλευτές που έχουν, είναι τόσα άλλα άτομα που αναφέρθηκαν από την αντιπολίτευση, δικαστικοί, άλλοι κρατικοί υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν πολλά λεφτά και δεν του κόβει κάτι τέτοιο δικαίωμα. Άρα δεν βελτιώνει καμία ανισότητα σε αυτό το πράγμα. Και δεύτερον, ουσιαστικά, έχει μια ανισότητα. Αντί να βελτιώσει το καλό, το κακό και να φτάσουν τελικά και τα δύο σε ένα επίπεδο που θέλει όλη η κοινωνία για να γίνει καλό, δηλαδή με κάποιο τρόπο να βρει τρόπο οι πολίτες να έχουν τις κατάλληλες υπηρεσίες, άσχετα από το ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα, αλλά να έχουν αυτές που παίρνουν τις υπηρεσίες, αντί να το κάνει αυτό, στερεί από όλους τους υπολείπους να έχουν τις καλές, αν θέλετε, υπηρεσίες. Άρα ρίχνουμε το επίπεδο συνολικά. Άρα υπάρχει ισορροπία, αρνητική ισορροπία, πράγμα που δεν το θέλουμε. Συνεχίζουμε το δεύτερο. Μας είπαν ότι θα βελτιωθεί με κάποιο τρόπο το σύστημα εκπαίδευσης και υγείας στο κράτος. Μέσω της εγκύτητας, όπως μας είπαν, γιατί θα έρθει κοντά ο βουλευτής με τον λαό, θα δει τι σκατά περνάει και αυτό στο νοσοκομείο, τις ουρές, τα ράτσα κτλ. Και αφού θα τα δει, θα τα βελτιώσει την επόμενη μέρα. Πρώτον, δεν βελτιώνονται έτσι εύκολα, δεν είναι ότι δεν τα ξέρει, προφανώς και τα ξέρουν όλοι οι βουλευτές, και αν θέλετε να τα ζήσουν κιόλα, δεν θα τα ζήσουν αυτό το μέτρο, κυρίες και κύριοι. Από τη στιγμή, όπως σας είπε και ο συνάδελφός μου, και ο Λοβέρδος να πάει σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν θα έχει την ίδια αντιμετώπιση που θα έχω εγώ να πάω στο ίδιο πανεπιστήμιο. Νοσοκομείο εννοούσα. Σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Άρα ουσιαστικά δεν θα δει μια πραγματικότητα που την ζω και εγώ, θα δει μια ουτοπική πραγματικότητα. Άρα τι θα βελτιώσει, μια ουτοπία δεν καταλαβαίνουν ούτε εμείς. Ξαφνικά, όπως σας είπε και ο Μιχάλης, ο Λοβέρδος θα βρεθεί στον 7ο όροφο σε μία σουίτα, ενώ εγώ θα είμαι στο ράζο. Αλλά ταυτόχρονα θα είμαστε και οι δύο στο δημόσιο νοσοκομείο. Άρα είμαστε ίσοι. Νομίζω ότι σου πρώτα ανέστη. Αν όμως στο νοσοκομείο δεν υπάρχει κάποιο μηχάνημα που χρειάζεται, πώς ακριβώς ο βουλευτής θα μπορεί να είναι ένα ιδιόκτατο. Θα το πάρουμε. Γιατί πρέπει να κόψεις από το άτομο να πηγαίνει στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, στο ιδιωτικό νοσοκομείο, συγγνώμη και πάλι. Και να μην πάρει απλά ένα μηχάνημα στο ρημάδι το δημόσιο νοσοκομείο. Έτσι φέρνει ισότητα. Έτσι φέρνει κοινωνικό καλό. Όχι με το να κόβει δικαιώματα από αυτού που μπορούν να πετύχουν κάτι καλύτερο. Αλλά συνεχίζοντα, ποιο είναι το σημαντικότερο που ακούσαμε σε αυτό το παιχνίδι. Η επέκταση τη δεύτερη ομάδα και τελικά, όχι μόνο ότι δεν θα βελτιωθεί κανένα σύστημα εκπαίδευση και υγεία, αλλά ίσα-ίσα θα γίνει χειρότερο το συνολικό πολιτικό σύστημα που επικρατεί στη χώρα. Τι σα είπε ουσιαστικά ο Μιχάλης, συμπέκτη με δύο άξονε. Πρώτον, ότι θα έχουμε ουσιαστικά ένα πολιτικό σύστημα δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, απ' τη μία θα έχουμε άτομα τα οποία έχουν την επιλογή να πάνε στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο, στο ιδιωτικό νοσοκομείο και να ζήσουν κάποιες συγκεκριμένες ανέσεις, κάποιες υπηρεσίες, και απ' την άλλη άτομα τα οποία θα τα έχουμε βάλει απλά σε ένα κουτί και δεν θα μπορούν μόνο και μόνο επειδή έχουν αυτή τη συγκεκριμένη θέση. Άρα ουσιαστικά, όπως σας είπε και ο Μιχάλης, υπάρχουν και άτομα, όχι ευχαριστώ, που δεν θα ενδιαφερθούν καν με την πολιτική, ακόμα και αν είναι πολύ ικανά, μόνο και μόνο από αυτόν τον περιορισμό. Αλλά και το δεύτερο και το σημαντικότερο, όχι ευχαριστώ, είναι ότι δεν βελτιώνεις κάτι μόνο και μόνο με το να το δοκιμάσεις.
Το να έχουμε μια κακή εταιρεία και που παράγει κακά προϊόντα και το να βάλει τον μάνατζερ μόνο και μόνο να τα δοκιμάσει, δεν θα βελτιωθεί αυτό. Πρέπει να δει τις ικανότητες και την όρεξη που έχει. Αυτά είναι τα σημαντικά, το πώς θα βελτιώσει τελικά την εταιρεία. Και όχι με το να τον βάλει να κολυμπήσει τα ίδια σκατά με τους άλλους. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε. Μας έρχονται και μας λένε ότι από τη στιγμή που ο λαός δεν μπορεί να κρίνει ποιος είναι σωστός πολιτικός και ποιος όχι, άρα πρέπει να τους βάλουμε όλους ένα καλούπι και να τους κάνουμε να φαίνονται σωστοί. Όχι. Προφανώς και δεν βελτιώνει το σύστημα αυτό. Ίσα-ίσα επιβιβάζεις την νοημοσύνη του πολιτικού κοινού, υποβιβάζεις τους ψηφοφόρους, γιατί τους λες ότι, okay, ό,τι και να ψηφίσεις εσύ, εγώ θα το κάνω καλύτερο, γιατί ξέρω. Προφανώς και δεν βελτιώνει κανένα πολιτικό σύστημα. Άρα για να συνοψίσουμε, κυρίες και κύριοι, ήρθαμε εδώ πέρα για να φέρουμε ισότητα. Δεν φέραμε καμία ισότητα. Φέραμε μια αρνητική ισορροπία που ουσιαστικά όλα είναι χειρότερα. Ναι, στο ίδιο επίπεδο, αλλά όλα χειρότερα. Αυτό δεν είναι κάτι σωστό. Δεύτερον, θα βελτιωθεί υγεία και εκπαίδευση. Όχι, γιατί δεν θα ζήσουν σε καμία περίπτωση αυτά που ζούμε και εμείς στους δύο ίδιους τομείς, στην εκπαίδευση και στην υγεία. Και τρίτον, θα βελτιώσει το πολιτικό σύστημα. Όχι. Γιατί από τη μία υποβιβάζει την νοημοσύνη του πολιτικού κοινού και από την άλλη δημιουργεί ένα κράτος ουσιαστικά δύο ταχυτήτων. Άρα, γιατί να το κάνουμε αυτό το μέτρο. Σας ευχαριστώ.